984. Τα νέα όταν συμβαίνουν. Παρασκευή 5 του Νοέμβρη, κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ανοιχτή από σήμερα η πλατφόρμα για την τρίτη δόση του εμβολίου κατά του κορονοϊού για όλους άνω των 18 ετών. Τις τελευταίες μέρες κλείστηκαν πάνω από 100.000 νέοι ραντεβού για την πρώτη δόση. Σταθερή είναι και η ροή για την αναμνηστική με περίπου 30.000 ραντεβού την ημέρα, όπως είπε και στο Υπουργικό Συμβούλιο Πρωθυπουργός. Σε όλη τη χώρα πάνω από 35.000 είναι τα ενεργά κρούσματα, ενώ νέο ρεκόρ σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο με 6.808 νέες μολύνσεις, 441 ασθενείς διασωληνωμένους και 42 θανάτους. 170 ήταν τα κρούσματα κορονοϊού στην Κρήτη, 75 στο Ηράκλειο, 22 στο Ρέθυμνο, 26 στο Λασίθι, 47 στην Περιφερειακή Ενότητα Χανίων. Αλλαγές φαίνεται πως θα υπάρξουν και στον επιδημιολογικό χάρτη, καθώς το Ρέθυμνο φλερτάρει με το πορτοκαλί, ενώ στο Ηράκλειο τις τελευταίες ημέρες οι μολύσεις διπλασιάστηκαν. Επιδείνωση της επιδημιολογικής κατάστασης και στην Ανατολική Ευρώπη, στις κάτω χώρες, στην Πολωνία και ορισμένες περιοχές της Γερμανίας, καταγράφει ο νέος εβδομαδιαίος χάρτης του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων που δόθηκε στη δημοσιότητα. Η Ελλάδα παραμένει για ακόμα μία εβδομάδα στην κόκκινη κατηγορία, από 200 σε 499 μολύνσεις ανά 100.000 κατοίκους το τελευταίο 15ημερό, με εξαίρεση κάποια νησιά. Σαφάρι ελέγχων ξεκινά από αύριο, 6 του μήνα, για την τήρηση των υγειονομικών μέτρων κατά του κορονοϊού. Επιστρατεύονται 8.000 αστυνομικοί, όπως και 50 κλιμάκια, με 400 στελέχη της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το λιανεμπόριο δεν αντέχει άλλη αδικία σε βάρος του, διαμηνύει μέσω του 984 ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Ηρακλείου Μανώλης Κουμαντάκης. Τηρήσαμε και τηρούμε τα υγειονομικά μέτρα πιστά. Δεν μπορούμε να σηκώσουμε το βάρος εγωιστικών συμπεριφορών, προσθέτει, εκτιμώντας ότι τα μέτρα που τιθέται σε ισχύ θα φέρουν το τέλος σε χιλιάδες επιχειρήσεις. Ο Εμπορικός Σύλλογος έστειλε επιστολή διαμαρτυρίας προς τον Υπουργό Ανάπτυξης Επενδύσεων Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Υγείας Θάνο Πλεύρη, ασκώντας έντονη κριτική στα νέα μέτρα που θεσπίστηκαν έναντι του κορονοϊού. Περισσότερους από 72.000 ελέγχους πραγματοποίησαν τον Οκτώβρη στην Κρήτη οι υπηρεσίες της Ελλάδας στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, όπως σήμερα ανακοίνωσε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης. Εγκύκλιο σημείωμα απέστειλε η Ιερά Σύνοδος στις Εκκλησίες της Ελλάδος προς την Αρχιεπισκοπή Αθηνών και της Μητροπόλης όσον αφορά στα μέτρα προστασίας κατά της εξάπλωσης της νόσου. Η Βρετανική Ρυθμιστική Αρχή για τα Φάρμακα έδωσε και την πρώτη έγκριση στο χάπι της Merck που καταπολεμά τον ιό. Ενώ τα μονοκλονικά αντισώματα θα τα έχουμε μέσα σε αυτή τη χρονιά, το χάπι της Merck δεν νομίζω ότι θα το έχουμε πριν από το τέλος του έτους. Είμαστε σε επαφή, μπορεί να το έχουμε νωρίτερα, πάντως όχι σίγουρα για τις επόμενες 3 εβδομάδες, δήλωσε η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα. Απόβαση των παραγωγών της Κρήτης στην Αθήνα σήμερα, Παρασκευή 5 Νοεμβρίου, με το Σίμο και Δίκογλου τελικά η συνάντησή τους. Δεν τηρήθηκαν υποσχέσεις της πολιτείας, ούτε για τη στήριξή μας, ούτε για τους δασικούς χάρτες, με αποτέλεσμα το γενναίο κουτσούρεμα των επιδοτήσεων, υποστηρίζουν οι παραγωγοί. Επιτροπή τεχνοκρατών από τις ενώσεις, την εβδομάδα που έρχεται, θα ανέβει στην Αθήνα ώστε να εξειδικευθούν τα αιτήματά τους. Στην πλατεία Συντάγματος ενώθηκαν στη συνέχεια με τους σταφυδοπαραγωγούς της Πελοποννήσου, η παραγωγή του νησιού, που ζητούν την απόσυρση του αποθέματος σταφίδας και οικονομική στήριξη. Κοινές δηλώσεις νωρίς σήμερα το πρωί των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης Τροφίμων Χρήστου Σταϊκούρα, Σπύλιου Λιβανού αντίστοιχα, για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στους αγρότες. Η στήριξη της αγροτικής παραγωγής και του αγροτικού κόσμου αποτελεί κυρίαρχη προτεραιότητα της κυβέρνησης, δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης. Σταθερή μας βούληση είναι η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας και η τόνωση της παραγωγικότητας. Η ρύθμιση αφορά σε περίπου 200.000 αγρότες και πάνω από 25.000 νέους αγρότες, περίπου 170.000 αγρότες, μέλη ομάδων παραγωγών και συνεταιρισμών και περίπου 25.000 αγρότες, μέλη της Συμβολιακής Γεωργίας. Με την ΚΙΑ θα υπάρξει λεπτομερής εξειδίκευση των όρων των προϋποθέσεων, των δικαιούχων, των ποσοτήτων, της διαδικασίας επιστροφής, όπως επίσης και του τρόπου ελέγχου.
Στη Βουλή φέρουν το σήμα κινδύνου που στέλνει για τη λειτουργία του Οργανισμός Εγγύων Βελτιώσεων Τρίτη Ζώνη Μεσαρά οι βουλευτές Ηρακλείου Λασιθίου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΤΟΕΠ κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τη λειτουργία του, αφού οι λογαριασμοί ΔΕΗ το δίμηνο Αύγουστο-Σεπτέμβρη 2021 μαζί με την ρήτρα αναπροσαρμογής υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ, σχεδόν διπλάσιες του κανονικού, καθιστώντας αδύνατη την υγιή λειτουργία των ΤΟΕΠ. Εντονότατες οι διαμαρτυρίες επαγγελματιών για τις συχνές και πολλές ώρες προγραμματισμένες διακοπές του ηλεκτρικού ρεύματος που επιβαρύνουν περαιτέρω την δυσμενή οικονομική τους κατάσταση, όπως επισημαίνουν. Η τιμή του ρεύματος διπλασιάστηκε και η συνέπειά μας πρέπει να θεωρείται δεδομένη, αλλά οι συχνές διακοπές από την άλλη μας εξοργίζουν, λένε επαγγελματίες που απευθύνονται στον 984. Σαφείς απαντήσεις και συγκεκριμένες ενέργειες για τους σεισμόπληκτους της ευρύτερης περιοχής του Αρκαλοχωρίου ζητά με ερώτησή του στα Υπουργεία Οικονομικών Ανάπτυξης Επενδύσεων, Υποδομών Εργασίας ο γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΚΙΝΑΛ, βουλευτής Ηρακλείου Βασίλης Κεγκέρογλου, τη δευτέρη συνάντησή του με τον Χρήστο Σταϊκούρα, όπως ο ίδιος έχει προαναγγείλει. Σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες, η έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Με ελάχιστος πιστοποιημένους ιδιώτες δεν μπορείς να εξετάσεις περισσότερους από 360.000 φακέλους, λέει ο Βασίλης Κοκκινάκης, πρόεδρος του Συλλόγου στον ΕΦΚΑ Ηρακλείου, μετά την αποτυχία της ηγεσίας του Υπουργείου Εργασίας και Νομικών Ασφαλίσεων να εντάξει στη διαδικασία περισσότερους από 1.200 φοροτεχνικούς και δικηγόρους. Επανέλαβε την πρότασή του για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού που θα εκπαιδευτεί και θα μείνει στο φορέα ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα και υπενθύμησε την προσφυγή του Συνδικάτου Εργαζομένων στο Συμβούλιο Επικρατείας κατά της εμπλοκής ιδιωτών τη διαδικασία η οποία εκδικάζεται στις 3 του Δεκέμβρη. Αναφορικά με τους 179 πιστοποιημένους δικηγόρους λογιστές, μόλις το 15% όσων αρχικά είχαν δηλώσει συμμετοχή διευκρινίζεται στη διαδικασία θα λάβουν τελικά την πιστοποίηση για την έκδοση των εκκρεμών συντάξεων. Σήμερα με ανακοίνωσή της επίσης η ΕΝΙΠΕΚ αναφέρει πως το σύνολο των αιτήσεων συνταξιοδότησης που εκκρεμούν πανελλαδικά υπερβαίνουν τις 360.000, ενώ μέχρι το τέλος του χρόνου αναμένονται τουλάχιστον ακόμα 60.000 νέες αιτήσεις. Στην Κρήτη μεταφέρεται τις επόμενες ημέρες ο προεκλογικός πυρετός του εσωτερικού του κινήματος αλλαγής, αφού καταφθάνουν για περιοδίες υποψήφιοι πρόεδροι του κόμματος. Τρίμερη περιοδία ξεκινά την Κυριακή ο Γιώργος Παπανδρέου, τη Δευτέρα αναμένεται για διήμερη περιοδία ο Χάρης Καστανίδης. Στο πολυσήμαντο έργο, τα προτάγματα και την πνευματική κοινωνική συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στην ενδυνάμωση της Ορθοδοξίας, αλλά και στην ανάδειξη και προώθηση των κορυφαίων ζητημάτων του 21ου αιώνα, αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης Κρήτης στο χαιρετισμό του κατά την τιμητική εορταστική εκδήλωση που οργάνωσε η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης στην Ορθόδοξη Ακαδημία Κρήτης του Κολυμπαριχανίων για τη συμπλήρωση 30 χρόνων Πατριαρχίας στον Οικουμενικό Θρόνο του κ. Βαρθολομαίου. Η Ιερά Επαρχιακή Σύνοδος Εκκλησίας της Κρήτης διοργανώνει επίσης επιστημονικό συνέδριο για να τιμήσει την επέτειο των 200 ετών από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης με θέμα η παλιγγενεσία του έτους τότε και σήμερα 1821-2021. Θα πάρουν μέρος πανεπιστημιακοί καθηγητές, ιστορικοί ερευνητές οι οποίοι θα αναπτύξουν εισηγήσεις σχετικές με τα προεπαναστατικά ιδεολογικά ρεύματα και τα ιστορικά γεγονότα του ελληνισμού. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom 11 και 12 Νοεμβρίου. Υπογράφηκε στα γραφεία του ΕΣΔΑ και Σύμβαση Μελέτη Εναρμόνισης Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Κρήτης με το νέο Εθνικό Σχέδιο, με αντικείμενο την προσαρμογή του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων στους στόχους και κατευθύνσεις του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων 2020-2030 και του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης Πολιτικής Προστασίας με κύριο αίτημα την άμεση ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος με ψυχοδυναμικό πραγματοποίησαν σήμερα τα μέλη της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος. Αντισυνταγματικός κρίθηκε από την Ολομέλεια του Συμβουλίου Επικρατείας ο Γενικός Κανόνας της 20ετούς παραγραφής νόμου 4387 του 16 των αξιώσεων για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ και κατά συνέπεια ισχύει δεκαετής παραγραφή.
Αλίμονο στην οδική ασφάλεια, σημειώνει σε ανακοίνωσή του ο Πανελληνίος Σύλλογος Εκπαιδευτών Οδήγησης, αναφορικά με το νέο νομοσχέδιο περί οδικής ασφάλειας. Δυστυχώς δεν αντιμετωπίζει ολιστικά και ευθέως την πραγματικότητα, την οποία καλείται να βελτιώσει. Αφήνει το γόρδιο δεσμό της διαπλοκής ως έχειν και δεν αλλάζει πλήρως τη διαδικασία των εξετάσεων, αναφέρει στο γραπτό του μήνυμα μεταξύ άλλων. Εργατικό δυστύχημα σε ξυλαποθήκη στην περιοχή της Φοινικιάς σημειώθηκε σήμερα. Νεκρός είναι ένας 50χρονος ηλεκτρολόγος. Ο άνδρας φαίνεται να έπεσε από μεγάλο ύψος. Δύο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας καταγγέλθηκαν στην αστυνομία και τα δύο από περιοχές της Μεσεράς. Η 23χρονη μητέρα δύο ενήλικων παιδιών κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού και βιασμού από τον 32χρονο σύζυγό της, ο οποίος φέρεται να την κλείδωσε στη συνέχεια στο σπίτι. Η 29χρονη γυναίκα, μητέρα τριών παιδιών, το μεσημέρι της 3ης Νοεμβρίου, κατήγγειλε ότι ο 33 ετών σύζυγός της την έπιασε από το λαιμό, προκαλώντας τις σωματικές βλάβες και ότι την εξύβρισε και πάλι στην περιοχή της Μεσεράς. Ο επικρίτιος σύνδεσμος εθελοντών, αιμοδοτών και δωρητών οργάνων σώματος αιματοκρίτης, ο Δήμος Γόρτινας, το Τοπικό Συμβούλιο και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασημείου συνδιοργανώνουν εθελοντική αιμοδοσία την Κυριακή 7 του μήνα, 10 το πρωί με 1:30 το μεσημέρι, στο ΚΕΠ Ασημείου. Η Αμερικανική κυβέρνηση αποφάσισε να πουλήσει στην Σαουδική Αραβία 280 πυράβλους αέρος-αέρος μεσαίου βεληνικούς, παρά τη δέσμευση του Τζο Μπάιντεν να δώσει προτεραιότητα στη διπλωματία για τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ιεμένη, όπου το Ριάντ έχει επέμβει στρατιωτικά, όπως έγινε γνωστό από την ανακοίνωση του State Department. Νεκρός βρέθηκε σήμερα το πρωί Ρώσος διπλωμάτης έξω από την πρεσβεία της χώρας στο Βερολίνο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Φέρεται να έπεσε από τον τελευταίο όροφο της πρεσβείας, στα αίτια διερευνώνται. Μετανάστες τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις με μέλη της Εθνοφλουράς στο Νότιο Μεξικό. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν όταν τους χτύπησε τρένο κινούμενο με ταχύτητα στη Βόρειο Γαλλία. Τα θύματα ανήκαν σε ομάδα μεταναστών που κινούνταν κατά μήκος των σιδηροτροχιών κοντά στο Καλέ. Κινηματογραφική ομοιρία στην Ελβετία, όπου κακοποίοι κράτησαν ομήρους στα μέλη οικογένειας, έκλεψαν χρυσό και διέφυγαν από οδοφράγματα. Η ομοιρία ξεκίνησε το βράδυ της Τετάρτης από το σπίτι του διευθυντή εταιρείας ρολογιών στο χωριό Μπασκούρ, λίγα χιλιόμετρα από τα γαλλικά σύνορα. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Την αναμέτρηση του όφη με τον Ατρόμητο στο Γετιγκουλέ στο πλαίσιο της ένατης αγωνιστικής ορίστηκε να διευθύνει ο Κουμπαράκης του Συνδέσμου Δωδεκανήσου, ενώ ξένος ρέφερι θα είναι υπεύθυνος στο ΒΑΡ και συγκεκριμένα ο Ισπανός Μοντέρο. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, η Εθνική Ανδρών Χάντμπολ υποδέχεται την Τουρκία στα δύο ωράκια στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής του πρώτου προκριματικού ομίλου για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023, την Κυριακή 7 του Νοέμβρη στις 5 το απόγευμα. Το Σάββατο θα διεξαχθεί το Παγκρίτιο Πρωτάθλημα Ελληνορωμαϊκής Πάλης Ανδρών Παιδών κάτω των 19 στο κλειστό γυμναστήριο του Αικελίντο με ώρα έναρξης 12:30 το μεσημέρι. Τη σύμβαση για την ανακατασκευή, βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων γηπέδων ποδοσφαίρου του Βαρδινογέννιου Αθλητικού Κέντρου με προϋπολογισμό 990.000 ευρώ υπέγραψε ο Περιφερειάρχης. 984. Ο καιρός. Άστατος ο καιρός, άνεμοι από νότιο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ στους 29 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Νίκος Φακιανάκης. Καλό μεσημέρι.